αντιμετώπιση των drones, της νέας, αυτού του νέου εργαλείου που έχουμε, αλλά και της νέας απειλής. Έτσι, ακριβώς. Όπως το είπες, το drone είναι ένα εργαλείο το οποίο, αν είναι σε σωστά χέρια, μπορεί να κάνει καλά πράγματα. Αν είναι σε κακά χέρια, κάνει άσχημα πράγματα, όπως το ένα όπλο. Στο χέρι του αστυνομικού σώζει ζωές, στο χέρι του κακοποιού αφαιρεί ζωές. Το ίδιο πράγμα είναι και το drone πλέον. Έχει εξελιχθεί σε ένα εργαλείο πολύ καλό για τους κακοποιούς. Είτε κάνουν κατασκοπία, είτε μεταφορά ναρκωτικών, είτε όπλα. Υπάρχουν επανδρομένα drones που μπορούν να κάνουν κακό με βόμβες ή οτιδήποτε. Έχουμε δει και στον Κορυδαλό με drone να μεταφέρουν ναρκωτικά. Αμέ, αμέ. Οτιδήποτε. Οπότε το γεράκι, όντας ο βασιλιάς του ουρανού, και οτιδήποτε πετάει στην επικράτειά του, το θεωρεί απειλή. Με συγκεκριμένο τρόπο, αυτό ξεκίνησε με κάτι συναδέλφους αστυνομικούς στις ευρωπαϊκές χώρες να το κάνουμε αετούς. Ωραίο πρόγραμμα, αλλά εγώ είδα μειονεκτήματα σε αυτό, οπότε εξέλιξα με ένα μεγαλόσωμο γεράκι που θα μπορεί να είναι ευέλικτο να κινηθεί μέσα σε αστυνομικό περιβάλλον και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα αετό που είναι δύσκολο στη μανούβρα που βλέπω. Οπότε ένα γεράκι καλά εκπαιδευμένο όπως η Ζήνα είναι 100% αποτελεσματικό. Πώς ακριβώς λειτουργεί λοιπόν? Αυτό που λειτουργεί είναι ότι με το που το εντοπίσει, φεύγει από το χέρι μου και πάει, το σκοπό του να το καταρρύψει. Οπότε πάει, το καταρρύπτει και συνήθως το παίρνει και μακριά από τον κόσμο, γιατί θέλει κάπου, αυτή τη θεωρεί τώρα σαν απειλή, σαν θύραμα. Οπότε θα το πιάσει και θα το πάει και να τραυματίσει το φάει. Δεν τραυματίζεται, γιατί συνήθως αυτό που ρωτάνε. Οι έλικες είναι πολύ ελαφριά, είναι φτιαγμένα από ελαφριά υλικά τα οποία μπορεί να το σταματήσει ακόμα και ένα μικρό παιδί. Οπότε δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού για το κίνημα. Οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο σε περιοχές όπως το αεροδρόμιο. Ναι, έχει κάνει δύο επιτυχείς καταρρύψεις ήδη σε διάφορα ιδιωτικά event. Και θα μπορεί να είναι χρήσιμο οπουδήποτε. Δηλαδή σε ιδιωτικό event ζήτησαν τις υπηρεσίες σας κάποιους προκειμένου να έχουν. Περισσότερο για τρομοκρατική ενέργεια και, και για τους παπαράτσι. Για τους παπαράτσι, κάποια παράνομη καταγραφή.